Κύριε Μπουρνός, ξεκινήστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείτε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που ανέλαβε τη χώρα και την εθνική οικονομία απαλλαγμένη από τα μνημόνια και την επιτροπή της Τρόικας. Μιας κυβέρνησης η οποία παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ γεμάτα ταμεία, 37 δισεκατομμύρια αποθεματικά, εξορθολογισμένα δημοσιονομικά, θετικό ρυθμό ανάπτυξης και εν τέλει πρόσφορο έδαφος για την άσκηση δίκαιης και αποτελεσματικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με άμεσα ωφέλη για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος στήριξε με βαριές θυσίες την προσπάθεια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας σε πολλά έτη. Ανταυτού η κυβέρνηση, πιστή στην οφειλελεύθερη ιδεολειψία της, καταθέτει σήμερα ένα προϋπολογισμό που δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Ένα προϋπολογισμό που η κατανομή των πόρων του θυμίζει προϋπολογισμούς που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις εισοδηματικές ανισότητες, αλλά αντιθέτως τις διωγγώνει. Συνεχίζεται η αποδόμηση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας κατάφερε να μικρύνει τις ανισότητες αυτές. Η μεσαία τάξη που τόσο χρησιμοποίησε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, μοιράζοντας υποσχέσεις και καλλιεργώντας ελπίδες κατά την προσφυλή της τακτική, όχι μόνο δεν ενισχύεται, αλλά πλήττεται ακόμα περισσότερο. Με τις οριζόντιες πολιτικές, παρέχεται ξανά πλουσιοπάροχες φορελαφρύνσεις στην οικονομική ελίτ. Ενώ αντίθετα η γενναιοδορία σας φαίνεται να χάνεται όσον αφορά στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν θα δει επί της ουσίας καμία βελτίωση. Το κοινωνικό κράτος εξαφανίζεται. Η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε και πέτυχε πολλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η τάση που υπήρχε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε παιδεία και υγεία με αυτό τον προϋπολογισμό αντιστρέφεται πλήρως. Όσον αφορά στον τομέα ευθύνης μου, τον αθλητισμό, φαίνεται ένα προϋπολογισμό ενδεικτικό του τρόπου που αντιλαμβάνεστε τη σημασία του. Μειωμένο από πέρσι, ενώ η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι ασύγκριτα καλύτερη. Ενδεχομένως οι προτεραιότητές σας να είναι άλλες. Από τις πρώτες ενεργείες σας, άλλωστε, ήταν να κατασυκοφαντήσετε μια συμφωνία της ΕΡΤ που αφορούσε τηλεοπτικά δικαιώματα ομάδων, μιλώντας για υπέρογκο κόστος και δήθεν χάρισμα χρημάτων σε αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, αποκρύπτοντας σκοπίμως ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ποσών αυτών επέστρεφε στο δημόσιο, είτε μέσω της άμεσης ή έμεσης φορολογίας. Αποκρίξατε επίσης την ανταποδοτικότητα αυτής της συμφωνίας για τον πολίτη, ο οποίος απολάμβανε σε ελεύθερο περιβάλλον τους αγώνες του συνόλου των λαοφιλών αθλημάτων, ενώ παράλληλα ενισχυόταν και με ένα ποσοστό επί της συμφωνίας ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Βέβαια, η ευαισθησία σας για τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου φάνηκε εκ των υστέρων όταν πολύ πρόσφατα μειώσατε στο μισό τη φορολογία στα συμβόλαια των παικτών των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, με πρόσχημα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό. Εσείς λοιπόν χαρίζετε λεφτά στις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ, ακόμα δεν μας είπατε πόσα, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος για το λαό. Ίσα-ίσα τον σπρώχνετε να πάρει συνδρομή στην ιδιωτική πλατφόρμα του κομματικού σας χορηγού. Κύριε της κυβέρνησης, το 2020 είναι Ολυμπιακή χρονιά. Και όλες οι ομοσπονδίες που καλλιεργούν Ολυμπιακά αθλήματα βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των αθλητών τους για το Τόκιο. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές απαιτήσεις τους θα είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, όπου παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε προς διευκόλυνση του έργου τους μια ετήσια αύξηση που άγγιζε το 10%. Πολύ φοβάμαι, βλέποντας τις μειωμένες μεταβιβαστικές δαπάνες, ότι η Ολυμπιακή προετοιμασία τίθεται εν αμφιβόλο με άγνωστα αποτελέσματα για τους αθλητές μας. Περαιτέρω δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος και ως προς τις παροχές προς τους νέους αθλητές. Επί των ημερών μας θεσπίστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για νέους αθλητές και νέες αθλητρίες με υψηλές επιδόσεις έως 22 ετών. Θα το συνεχίσετε? Το έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας? Όσον αφορά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, παρατηρούμε και εκεί μία μείωση της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται και έργα αθλητικών υποδομών. Η περαιτέρω αυτή μείωση, σε συνδυασμό με την υπονόμευση του προγράμματος Φιλόδημος 2, θέτει σε κίνδυνο όλη την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια για την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών που είχατε οι κυβερνήσεις του παρελθόν εγκαταλείψει την τύχη τους,
του παρελθόντος, καθώς και για τη δημιουργία νέων υποδομών ανά την επικράτεια. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το πεδίο. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία χαρίζει εκατομμύρια ευρώ λοιπόν σε ανώνυμες αθλητικές εταιρείες μέσω της μείωσης πάνω από 50% στη φορολογία των συμβολέων των παικτών, η κυβέρνηση δεν δείχνει την ίδια γενναιοδορία μέσω του προϋπολογισμού που καταρτίζει σε δράσεις όπως το μάθημα εκμάθησης κολύμβησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την εισαγωγή της φυσικής αγωγής στα σοφρονιστικά καταστήματα, τη στήριξη νέων αθλητών με υποτροφίες και τη συνολική διευκόλυνση της ανάπτυξης με αθλητικά έργα υποδομής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη παρουσιάζει ένα προϋπολογισμό καθρέφτη του νεοφιλελεύθερου δογματισμού που έχει φτάσει στο σημείο να θυμίζει θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από την παγκόσμια κρίση του 2008, σαν να μην υπήρξαν ποτέ τα τερατώδη ελλείμματα Καραμαλία Λογοσκούφη, σαν να μην υπήρξε ποτέ η οικονομική και κοινωνική κατάρρευση επί Σαμαρά Βενζέλου. Μετά από όλα αυτά, δεν είστε πια μαθητευόμενοι μάγοι. Είστε μαθητευόμενοι μάκρη και αργά ή γρήγορα θα έχετε την τύχη του. Ελπίζω όχι πολύ αργά για την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Μία ανακοίνωση προς το σώμα γίνεται